Καλημέρα σας κύριε Ζαφύρη, μας ακούτε? Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πρωινό Σαρδάμ είχαμε. Είχαμε και προηγούμενη συνέντευξη, οπότε τώρα συνεχίζουμε με εσάς. Τι γίνεται εκεί στην Δυτική Λέσβο? Είχαμε χτες μια ανακοίνωση από μεριά σας αλλά και της παράταξης του κυρίου Χίρα σε σχέση με την ακύρωση κάποιων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν δια περιφοράς κατόπιν της προσφυγής σας. Έχετε κατηγορηθεί από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, από τη Δημοτική Αρχή, ότι από μια σειρά από σημαντικά έργα που είχαν περάσει με την συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, της διαπεριφοράς συνεδρίασης δηλαδή, τώρα ακυρώνονται και δεν θα προχωρήσουν. Τι απαντάτε εσείς σε αυτά? Είναι έτσι τα πράγματα? Καταρχήν δεν είναι έτσι, διότι πρώτον οι δύο συνεδριάσεις διαπεριφοράς δεν γίνανε, διότι αντέδρασε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτόν τον τρόπο σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι το συμβούλιο που έγινε το τρίτο, στην τρίτη πρόσκληση, η αποκεντρωμένη το έκρινε ότι ήταν παράνομο. Άρα δηλαδή θα ήταν αποφάσεις παράνομες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ούτε να υλοποιηθούν, ούτε οι άνθρωποι να πληρωθούν, ούτε τίποτα. Εσείς για ποιο λόγο προσφύγατε στο... Ποιο ήταν το σκεπτικό δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει? Εμείς προσφύγαμε, καταρχήν κοιτάξτε, να το πούμε λίγο από την αρχή το πράγμα, ότι είναι γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποβαθμισμένο, δίνοντας μεγάλες αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Άρα δεν μπορούν να ενημερωθούν και να λογοδοτήσει ο Δήμαρχος και να ελεγχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πάρα πολλά θέματα. Επομένως είναι κέριο ζήτημα δημοκρατίας να λειτουργεί σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση διαπεριφοράς, να σας πω ακριβώς τι είναι. Με ειδοποιούν να έρθω να ψηφίσω για ένα θέμα, για κάποια θέματα, αυτά τα οποία συζητηθήκανε. Η πρόσκληση λέει ελάτε στο τηλέφωνο ή email 11 με 1 να πείτε για το άλφα θέμα ναι, όχι, λευκό. Να ρωτήσω κάτι το οποίο έχω κάποιο εύλογο ερώτημα. Να κρίνω κάτι, δεν έχω δυνατότητα. Να ακούσω απάντηση από τον εισηγητή, δεν έχω δυνατότητα. Να ακούσω τι λένε οι άλλοι δημοτικοί συμβουλοί, δεν έχω δυνατότητα καμία. Άρα δηλαδή είναι ένας ευνουχισμένος τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος αποφασίστηκε για έκτακτες περιπτώσεις μέσα στον κορονοϊό, που πραγματικά δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε τότε. Και εμείς σαν Δήμος το πρώτο διάστημα δεν είχαμε και τα ηλεκτρονικά μέσα να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Τώρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Επιπλέον ένα κομμάτι που λείπει σε αυτό το συμβούλιο είναι η λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο τα συγκαλείται, υπάρχει μία ώρα που είναι ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή και απαντήσεις, ναι, για βεβαίως όλα τα θέματα, ναι, που εκτιμάει κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος ότι πρέπει να θέσει και να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Αυτό το πράγμα με το διαπεριφοράς δεν γίνεται. Τώρα πρακτικά θα ξαναγίνει η συνεδρίαση. Θα σας πω κάτι, επειδή ναι, γράψατε κι εσείς για χορτάρια και τα λοιπά. Τα χόρτα ήταν οι αποφάσεις αυτές οι οποίες ακυρώθηκαν. Ναι, ήταν παράνομοι. Άρα τι να πούμε, ότι έγινε μια εργολαβία που ήταν παράνομη και ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να τα υλοποιήσει και να πληρωθεί? Ποιο ακυρώθηκε? Δεν ακυρώθηκε τίποτα. Ήταν παράνομο. Και πιστοποιήθηκε ότι ήταν παράνομο από την αποκεντρωμένη. Διότι όταν συγκαλείς διαπεριφοράς για έκτακτα θέματα, ο νόμος λέει ότι η πλειοψηφία πρέπει να είναι άνω των 2/3. Ήταν το 1/3 που συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ήταν λάθος της Δημοτικής Αρχής. Έκανε παράνομη πράξη. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν το γνώριζε αυτό όταν κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο? Έχει σοβαρή ευθύνη το Προεδρείο και ο πρόεδρος συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλιου που κάλεσε με αυτόν τον τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούσε να το έχει αποφύγει. Εξάλλου είναι μια διαδικασία που έγινε για πρώτη φορά. Τώρα δηλαδή εμείς συνεδριάζουμε με ανοιχτή συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη από την αρχή του 2021 και μέσα στο 2022 οι συσκέψεις γίνονται ανοιχτά, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα. Για ποιο λόγο πήγαμε τώρα σε αυτή τη λογική? Πρακτικά, και αν ήταν επίγοντα τα θέματα, μα δεν υπήρχε αντίρρηση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι όσοι κατέγραψαν, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου κατέγραψε την άρνηση να γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο, τον απαράδεκτο.
Τώρα πρακτικά θα πρέπει να γίνει σύγκληση εκ νέου Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά. Για σήμερα. Α, έχει νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Με αυτά τα θέματα τα έχει οποία ακυρώθηκαν. Και τα θέματα τα έχουν βάλει μέσα εκεί. Θα μπορούσαν να τα βάλουν ένα μήνα νωρίτερα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Εσείς τι εκτιμάτε, επειδή δεν έχει την πλειοψηφία η Δημοτική Αρχή, για ποιο λόγο έκανε αυτή την κίνηση? Μέσα στα θέματα που μπήκανε, ήταν νομίζω 6 θέματα. Στα 5 δεν υπήρχε αντίρρηση από κανένα. Πραγματικά δηλαδή, έχω συζητήσει και με τους συναδέλφους από τις άλλες παρατάξεις, δεν υπήρχε αντίρρηση. Δηλαδή τώρα, για ποιο λόγο να γίνει μια εργολαβία, να κοπούν τα χόρτα? Η κριτική που θα κάναμε είναι, κύριε, γιατί το κάνετε Μάιο, όταν έχουν ξεραθεί όλα, και δεν το κάνετε νωρίτερα? Για ποιο λόγο κόβετε τα χόρτα και τα πετάτε και δεν τα μαζεύετε κιόλας? Διότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει και όταν κουρέψεις το χόρτο και το παρατήσεις στον δρόμο. Μια τέτοια κριτική θα κάνουμε, θα ψηφιζόταν. Ποιος θα λέγει όχι για το δάκο, την προστασία της ελιάς? Υπήρχε ένα θέμα μέσα σε αυτά, εκτιμάω τώρα εγώ, που θα γινόταν πιο έντονη κριτική. Για να σας το πω έτσι απλά, για να καταλάβετε τι πρόβλημα είχε το θέμα αυτό. Εγγράφεται σε κωδικό του προϋπολογισμού ένα κονδύλι το οποίο αφορά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα λεφτά που πήρε ο Δήμος από το Υπουργείο για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τις ζημίες που γίνανε. Μέσα σε αυτό το κονδύλι υπάρχει μια εργολαβία η οποία είναι σε 5 χωριά να γίνουν, να μπουν φανοστάτες καινούργοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε την άνοιξη του 21. Ήρθε και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό. Με τα προβλήματα που υπήρξαν στο τέλος του χρόνου, για τα οποία εγώ τοποθετήθηκα και δημόσια, να πούν και δεν ψήφισα, έριξα λευκό στον προϋπολογισμό σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής, όταν συμμετείχα ακόμα στη διοίκηση. Με τα προβλήματα λοιπόν που υπήρχαν, το κονδύλι αυτό που αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο θέμα αφαιρέθηκε. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να το εξηγήσει η Δημοτική Αρχή. Εγώ έχω τις εκτιμήσεις μου, αλλά θέλω επίσημα να τοποθετηθούν. Δεκέμβρη παρουσιάζει ο Δήμαρχος ότι υπογράφεται η εργολαβία. Δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί η εργολαβία, δεν υπάρχει ο κωδικός και στον κωδικό μέσα δεν υπάρχουν τα λεφτά. Άρα παρουσιάσαν κάτι που δεν υπήρχε. Ανακαλύπτεται μετά το πρόβλημα ή προσπαθήσαν να διορθώσουν το πρόβλημα, πότε? Όχι στον προϋπολογισμό, όχι στην πρώτη αναθεώρηση, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη το Μάιο. Δηλαδή εμφανίζεται ένας προμηθευτής να δίνει υλικό στο Δήμο χωρίς να έχει σύμβαση και να γίνονται έργα χωρίς να είναι συμβασιοποιημένα, γιατί δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, και τρέχουμε εκ των υστέρων να καλύψουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι άθλια λειτουργία του Δήμου. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή οι προμηθευτές είναι γλάστρες για να βγάζει ο Δήμαρχος φωτογραφίες ότι υπέγραψε σύμβαση που δεν υπάρχει, που δεν υπήρχε τη στιγμή που έγινε. Εκτιμάω ότι αυτό ήταν το θέμα και πήγε να περάσει με αυτόν τον τρόπο. Αν κάνω λάθος, ας με διαψεύσω. Να πούμε το εξής, ότι παρατηρείται να γίνονται πολλά έργα στα χωριά, στις κοινότητες της Δυτικής Λέσβου, με τον αλφατοστρώσεις, αγροτική οδοποιία κτλ. Βλέπουμε, όπως αναφέρω για παράδειγμα, ζητήματα ετών, όπως είναι ο δρόμος στη Σκάλαση Καμιάς, ο περιφερειακός εκεί να λύνεται, να παραδόθηκε μάλιστα την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει δηλαδή ένας, θα λέγαμε, μια μεγάλη οργάνωση όσον αφορά το κομμάτι αυτό από μεριάς του Δήμου της Δυτικής Λέσβου. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό, λέγοντας ότι ο Δήμαρχος προσπαθεί ως το δυνατόν περισσότερο να μπορέσει να διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων, είτε στα χωράφια τους, είτε να διευκολύνει τέλος πάντων την τουριστική κίνηση. Δηλαδή, και δεν είναι ψέματα αυτό, έτσι? Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έγινε ο δρόμος στην Σικαμιά ή δεν έγινε αγροτική οδοποιία κτλ. Εσείς ως αντιπολίτευση πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ συμμετείχα στο σχεδιασμό του Δήμου επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω πλήρη εικόνα τι γίνεται. Ο σχεδιασμός του Δήμου δεν είναι μόνο η οδοποιία. Η οδοποιία, είπαμε, ναι, πρέπει να γίνει. Και έγινε στα όρια των δυνατοτήτων του Δήμου. Αυτό έγινε και κανείς δεν λέει όχι σε αυτό. Δεν λέει όχι. Αλλά θα έλεγα το εξής, για να έχετε και μια εικόνα γενικότερα τι γίνεται. Ο Δήμος έχει αγροτικούς δρόμους 1250 χιλιόμετρα.
και επιπλέον έχει 150 χιλιόμετρα σε βαλτώδεις περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 1400 χιλιόμετρα. Εδώ θα ρωτήσω το εξής, επειδή πράγματι η οδοποιία είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να γίνει. Και δεν είπα ποτέ όχι, και μάλιστα πολλά από αυτά τα προγράμματα, ειδικά αυτά που είναι συγχρηματοδοτούμενα από ΠΟΔΟΕ και ΕΣΠΑ και τον Τρίτσι συγκεκριμένα, είπα ναι. Και η μονάδα που έγινε για πρώτη φορά στο Δήμο, που ήταν υπό την εποπτεία τη δική μου, συνέβαλε ουσιαστικά στις προτάσεις να υλοποιηθούν. Διότι υπήρχε και έλεγχος και τεχνικός και τεχνοκρατικός και οικονομικός, προκειμένου να εγκριθεί μια πρόταση και να ξεκινήσει να υλοποιείται. Λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Ο Δήμος είναι σε αυτή την κατάσταση. Ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου? Να πούμε πόσο. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα ότι κάνουμε ένα επιμέρους δρόμο. Έχουμε μια εικόνα συνολικά πόσα χιλιόμετρα δρόμου γίνεται και πόσα απομένουν να γίνουν. Και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να γίνουν όλα αυτά. Ό,τι γίνεται καλώς γίνεται. Μάλιστα. Αλλά να έχουμε μια εικόνα το μέγεθος που έχει αυτό το πράγμα. Δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Δήμος δεν είναι μόνο οι δρόμοι, ο φυσικός δρόμος. Ο Δήμος είναι και η ψηφιακή υποδομή του Δήμου, η οποία έχει πάει πίσω ως εκεί που δεν παίρνει. Δηλαδή την σήμερα ημέρα που άλλος επικοινωνεί με το ίντερνετ, ο Δήμος γυρνάει, δεν έχει ψηφιακή υπογραφή, δεν έχει άλλα πράγματα τα οποία πάνε πίσω. Δεν πρέπει να έχουμε μια γενικότερη εικόνα? Δηλαδή ποια είναι η επικοινωνία σήμερα, τη σήμερα ημέρα? Είναι μόνο η οδοποίηση αγροτική, που πάλι λέω καλώς γίνεται, αλλά να δούμε το σύνολο του έργου που γίνεται μέσα στο Δήμο. Είχαμε και κάποιες τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το ζήτημα στο Αφεντέλη. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει? Κοιτάξτε, με το Αφεντέλη κάποια στιγμή η αντιπολίτευση πήρε πάνω της, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αντέδρασε και έβγαλε μια απόφαση, ένα ψήφισμα απόφαση, που λέει τι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να ανακληθεί η άδεια και την ευθύνη στα πλαίσια της νομιμότητας και των αρμοδιοτήτων να το κάνει ο Δήμαρχος. Σε αυτό λοιπόν το πράγμα είχαμε προσφυγή. Την ώρα που γινόταν η ψηφοφορία είχαμε κατάθεση εξοδίκου από την ενδιαφερόμενη, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δικαστικός κλητήρας και έδωσε στους Δημοτικούς Συμβούλους που ψηφίζανε το εξώδικο. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν άλλαξε την απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων. Ψηφίσανε 19 την απόφαση αυτή. Κατά της απόφαση αυτή προσεύχε η κυρία η ενδιαφερόμενη εκεί πέρα, η οποία πάει να χτίσει, να βγάλει την άδεια εκεί πέρα. Προσεύχε στην αποκεντρωμένη για να κηρυχθεί παράνομη απόφαση. Η αποκεντρωμένη είπε ότι ορθώς και νόμιμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και έβγαλε τη συγκεκριμένη απόφαση. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε και κάτι. Ότι ο Δήμος με εισήγηση του Δημάρχου προσέφηκε στο ΣΥΠΟΘΑ, ένα γνωμοδοτικό όργανο, για να κρίνει το όργανο αυτό την απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου, της ΙΔΟΜ συγκεκριμένα. Και εκεί διαπιστώσαμε λοιπόν, μέσα στην προσφυγή που έκανε η Καραγιάννη κατά των Δημοτικών Συμβούλων, διαπιστώσαμε ότι δεν απερίφθη διότι είχε δίκιο η ΙΔΟΜ, απερίφθη διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Διότι η προσφυγή έπρεπε να γίνει ένα μήνα μετά την απόφαση προέκρισης της άδειας. Δηλαδή δεχθήκαμε την εισήγηση του Δημάρχου και ψηφίσαμε ναι να γίνει και ήταν από την αρχή ναρκοθετημένη. Δεύτερο θέμα το οποίο έβαλε εκεί το ΣΥΠΟΘΑ, το γνωμοδοτικό όργανο αυτό, είπε το εξής, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προσφεύγει κατά του εαυτού του. Ναι. Αυτό ταιριάζει και με την απόφαση της αποκεντρωμένης. Δηλαδή ευθύνη του πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες δεν την έχει κάποιος τρίτος, την έχει ο ίδιος ο Δήμος και ο Δήμαρχος συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν το μπαλάκι είναι μέσα στο Δήμο. Αυτό είναι μια εξέλιξη καινούρια. Ναι. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι η προσφυγή που έκανε, αυτά τα παρακολουθούμε σαν Δήμος, διότι από την αρχή ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πει ότι δεν μπορεί να χτιστεί και δεν πρέπει να χτιστεί. Νομίζω έχει συσταθεί και επιτροπή που είσαστε μέλος στην επιτροπή. Βεβαίως, είμαι μέσα στην επιτροπή που παρακολουθώ. Λοιπόν, προσφυγή που έκανε στο δημόσιο η πρωτοβουλία της Ερεσού απεφάνθη ότι είναι παράνομο το συμβόλαιο της συγκεκριμένης κυρίας εκεί πέρα.
ότι δεν μπορεί τα 11,5 στρέμματα να γίνονται 13,5 αυτό χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο αμοιβή και τα λοιπά. Αυτό είχε υποθεί και από το δικηγόρο του Δήμου, αν θυμάμαι καλά, στη συνεδρία. Αυτό το είπε ο δικηγόρος του Δήμου και το είπε και ο Γενικός Γραμματέας γραπτά, ο κύριος Ελευθερίου, ότι είναι παράνομο το συμβόλαιο με το βάση το οποίο εκδόθηκε η άδεια. Η ΔΟΜ ισχυρίστηκε ότι δεν το ήξερε και δεν είναι ο ρόλος της να το ελέγξει. Δεν ισχύει αυτό, διότι όφιλε να το ξέρει, διότι αυτό βγήκε στην επιφάνεια με τον πιο επίσημο τρόπο. Τον δικηγόρο που προσέλαβε ο Δήμος και τον τότε έγκριτο νομικό γενικό γραμματέα που το ανέφερε στα έγγραφά του. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, το οποίο εάν συνεχιστεί και εξ όσων γνωρίζω η πρωτοβουλία έχει σκοπό να το τραβήξει κι άλλο, θα υπάρξουν και ευθύνες. Πάντως δεν είναι αρμοδιότητα των σε αυτούς που υπογράψαν όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως δεν είναι αρμοδιότητα των πολεοδημιών να ελέγχουν τα συμβόλαια των ακινήτων. Δελίκ των πραγμάτων αυτό. Είναι, τώρα από εκεί και πέρα. Να πω το εξής. Είναι πρακτική να μην το ελέγχουν. Δεν το γράφει κανένας νόμος αυτό. Το κάνουν για πρακτικούς λόγους για να μπορούν να βγάζουν πιο πολλή δουλειά. Όμως, όταν υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, οφείλουν να ελέγχουν. Είναι όπως τα αυθαίρετα. Δεν πάει η πολεοδομία να ελέγξει κάτι είναι αυθαίρετο. Όταν υπάρχει όμως καταγγελία, οφείλει να το ελέγξει. Αυτό ισχύει για την περίπτωση αυτή. Δεν είναι αυτό που ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Άρα δηλαδή ο Δήμος έχει εμπλακεί σε μια ιστορία η οποία είναι ενάντια στην νομιμότητα. Τώρα τους άλλους, έχει πάρει την οδό της δικαιοσύνης που λένε, οπότε θα από εκεί και πέρα αποφάσεις και τα σχετικά. Δηλαδή και μια σύσκεψη που έγινε με τους βουλευτές να αναζητηθεί ένας τρόπος, δεν υπήρχε ένας τρόπος που κατέληξε με εισήγηση του Δημάρχου να εξαγοράσουμε το οικόπεδο αυτό, δεν κατέληξε σε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα, διότι τα λεφτά που καταγράφονται είναι πολλά και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Τώρα πλέον υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Είναι ένας δύσκολος. Άλλες εξελίξεις που θα μπλοκάρουν τελείως το θέμα. Δύσκολος γρίφος προς επίλυση το αφεντέλη. Λοιπόν, κύριε Τζαφίρη, έχουμε τελειώσει. Έχουμε φτάσει 10 η ώρα, έχει τελειώσει η εκπομπή. Να είστε καλά. Θα σας δεσμεύσω και για επόμενη φορά, έτσι, για θέματα να μας λέτε τι γίνεται και την Λέσβο. Να είστε καλά, γεια σας.